Η κυρία Ζωή Γραμμάτογλου είναι μαζί μας. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών Φίλων Ιατρών και ΦΥ Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Γραμμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Γραμμάτογλου. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Δυστυχώς, συχνά πυκνά λείπουν φάρμακα και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η χώρα μας δεν λείπουν καινοτόμα φάρμακα. Γίνονται εισαγωγές, οι ασθενείς μας έχουν πολύ καλή περίθαλψη σε ό,τι αφορά το φάρμακο. Λείπουν όμως φτηνά φάρμακα που για λόγους που εμείς οι ασθενείς δεν ξέρουμε, είτε δεν τα παραγγέλνουν έγκαιρα τα νοσοκομεία, είτε δεν τα παράγουν οι φαρμακοβιομηχανίες, επειδή ακριβώς είναι φτηνά φάρμακα. Α, μπορεί να μπαίνει αυτό, το ζήτημα ότι δεν τους συμφέρει. Είναι και αυτό. Το θέμα αυτό με φάρμακα που λείπουν κατά καιρούς, εγώ θα σας πω μόνο στο Σύλλογο, τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 50 ασθενείς έχουν καλέσει στο Σύλλογο ζητώντας το φάρμακο, και αν ψάξετε στα social τα δικά μας θα δείτε συχνά πυκνά να κάνουμε κοινοποίηση ότι αναζητούμε το τάδε φάρμακο, είναι σε έλλειψη. Αυτό και το φάρμακο που έλειπε τώρα, το φάρμακο αυτό που ζητούσε ο άνθρωπος, είναι κάτι το οποίο είναι σε έλλειψη από πολλούς καρκινοπαθείς? Επειδή ξέρετε καλύτερα τώρα, εμείς μαθαίνουμε πράγματα. Ακούστε να δείτε, όταν λείπει, λείπει το φάρμακο και ψάχνουν να το βρουν, είτε το φέρνουν από το εξωτερικό, τα ακούμε συνέχεια αυτά. Αυτό το φθηνό φάρμακο, αυτό που είπατε, το είπα και πριν, δεν είναι ένα καινοτόμο φάρμακο να πεις ότι καταλαβαίνουμε ότι θα καθυστερήσει. Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με τα ακριβά καινοτόμα φάρμακα. Συνήθως λείπουν φτηνά φάρμακα που είναι όμως απαραίτητα για να γίνει το κοκτέιλ της χημειοθεραπείας. Μάλιστα. Ένα πράγμα λοιπόν. Το δεύτερο πράγμα, αυτό λείπουν φάρμακα για το κοκτέιλ της χημειοθεραπείας. Το δεύτερο, αυτό το φάρμακο είναι καταπραγητικό. Τι φάρμακο είναι? Ναι, τι φάρμακο. Για να καταλάβουμε. Αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν είδα ακριβώς, αν κατάλαβα καλά, ήταν κάποιο φάρμακο καταπραγητικό που δεν το έβρισκε. Αλλά κατά καιρούς λείπουν φτηνά φάρμακα. Για τους πόνους δηλαδή είναι αυτό, για τους πόνους πρέπει. Που είναι αφόρητοι οι πόνοι, φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα για το συγκεκριμένο ασθενή, για να είμαστε ειλικρινείς, για να φτάσει στην αυτοκτονία και στην απόγνωση, σίγουρα υπήρχε πρόβλημα με την ψυχική του υγεία που συμβαίνει συχνά πυκνά στους ασθενείς με καρκίνο. Και γιατί και εκεί δεν υπάρχει μέτρημα να υπάρχουν οργανωμένα συστήματα ανακουφιστικής φροντίδας. Τώρα προσπαθούμε, είμαι και εγώ στην Επιτροπή, να γίνει κάτι και πιστεύω να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Αν υπήρχε οργανωμένη ανακουφιστική φροντίδα στα νοσοκομεία, θα μπορούσαν οι ασθενείς να τρέχουν εκεί και να έχουν την κατάλληλη θεραπεία. Το θέμα αυτό της ψυχικής υγείας του ασθενούς συνήθως είναι στα αζήτητα. Δεν δίνει κανένα σημασία. Το οποίο το επιτείνει η έλλειψη ενός φαρμάκου. Να κοιτάξουν. Την ψυχική υγεία, την ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος φτάνει σε απόγνωση, σε εισαγωγικά. Δεν αντέχει άλλο, δεν έχει άλλη αντοχή. Έχοντας απέναντί του ένα μεγάλο γολγοθά. Γιατί ανεβαίνεται ένα γολγοθά. Το κυνήγι του φαρμάκου επίσης προφανώς τον δυσκολεύει περισσότερο. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Ναι. Ακούστε να δείτε. Για τον ασθενή με καρκίνο, επειδή έχω νοσήσει και η ίδια, δύο είναι οι θεοί. Πρώτα ο γιατρός και μετά το φάρμακο. Όταν δεν βρίσκεις τον γιατρό την ώρα που τον θέλεις και το φάρμακο όταν χρειάζεται να το πάρεις, καταλαβαίνετε πώς είναι η ψυχική υγεία του ασθενή, του ασθενούς, πόσο μάλλον με τον καρκίνο που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όταν μιλάμε για τον καρκίνο του πνεύμονα και πόνους έχει και κατάπτωση, δεν μπορεί ο ασθενής και όλη αυτή η ανημποριά τον κάνει να μην είναι ψυχικά καλά. Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Πόσα φάρμακα λείπουν αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν φάρμακα που λείπουν από το κοκτέιλ της χημειοθεραπείας, παραδείγματος χάρη? Κατά καιρούς λείπουν φάρμακα. Είναι αρκετές φορές. Εγώ σας λέω ότι συχνά πυκνά. Τώρα να μην πούμε συγκεκριμένα λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Όχι. Και συνήθως είναι πολύ φτηνά φάρμακα. Όταν ακούσω ότι λείπει ένα φάρμακο που κάνει 3 και 5 ευρώ, είναι όμως απαραίτητο για τον ασθενή. Αυτό πρέπει να βρεθεί. Λοιπόν, κυρία Γραμμάτογλου, όταν ακούς και λείπει το φάρμακο 3 και 5 ευρώ, τρελαίνεσαι. Βέβαια. Αυτό είναι ναι. Και λες γιατί εδώ, είναι. Εδώ εγώ θέλω να τονίσω και το θέμα της αναμονής. Γιατί είπε ότι είχε κλείσει ραντεβού και για να κάνει το PET scan ήθελε ένα μήνα. Ναι. Αυτό το θέμα της αναμονής εμείς το αντιμετωπίζουμε και με τις ακτινοθεραπείες. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι το πολύ σε 20 μέρες. Δεν είναι όμως σε 20 μέρες. Πόσες είναι? Από
από 2 μέχρι 3 μήνες είναι αναμονές για τα νοσοκομεία της Αθήνας, για τα δημόσια νοσοκομεία. Για να κάνει ακτινογραφία ο καρκινοπαθής. Να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Ο καρκινοπαθής για να κάνει ακτινογραφία. Όχι ακτινογραφία, ακτινοθεραπεία. Ακτινοθεραπεία. Ο καρκινοπαθής. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Τεράστιο που θέμα κάποια είναι. Στιγμή να αναδειχθεί. Γιατί για τις χημειοθεραπείες, αν υπάρχουν τα φάρμακα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα ξεκινήσεις έγκαιρα τη χημειοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία. Το πρόβλημα είναι με τα χειρουργεία, να μπει στη λίστα αναμονής των χειρουργείων. Δεν ξέρω τώρα αν μειωθεί αυτό με τα απογευματινά ιατρία, που θα χρειάζεται βέβαια να βάλει το χέρι στην τσέπη ο ασθενής. Με την ακτινοθεραπεία υπάρχει πρόβλημα και η αναμονή δεν είναι 20 μέρες. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να το ψάξει πολύ πιο πολύ. Τα είπατε όλα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.